Αν στέλνει αυτό το 21ο συνέδριο, το οποίο ολοκληρώθηκε, ας στέλνει και μηνύματα σε ευρύτερα στρώματα πέραν των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Βέβαια, στη συζήτηση που κάναμε στο 21ο συνέδριο, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μετά από μια πλούσια εσωκομματική διαδικασία στο κόμμα και στην ΚΝΕ όλο το προηγούμενο διάστημα, συζητώντας σε βάθος όλα τα ζητήματα, στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε και στους στόχους μας και στα καθήκοντα, να κάνουμε δηλαδή σύνθημα αυτό που βάλαμε πράξη, να κάνουμε πράξη το σύνθημα που βάλαμε στο συνέδριο, δηλαδή το κόμμα να γίνει ακόμα πιο δυνατό και να αποτελέσει αυτό που λέμε το νου, την καρδιά, τον οργανωτή της εργατικής λαϊκής πάλης για τον σοσιαλισμό. Από αυτή την άποψη, το ΚΚΕ απευθύνεται στο σύνολο της εργατικής τάξης, στους αυτοαπασχολούμενους, στους βιοπαλαιστές αγρότες, στη νεολαία, στις γυναίκες, σε όλους αυτούς δηλαδή που θίγονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από αυτή την άποψη είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε ώστε να μετρηθούν βήματα στην οργάνωση εργατικής τάξης, στα σωματεία, στους συλλόγους, στους φορείς, για να αναπτυχθεί η πάλη, να συντονιστεί αυτή η πάλη, να ενισχυθεί η κοινωνική συμμαχία. Επιδιώκουμε αυτή η πάλη να κλιμακωθεί, να περνάει σε αντεπίθεση, να βάζει εμπόδια, να διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες και να μετατρέπεται στην πορεία σε ένα ενιαίο πανελλαδικό κίνημα της εργατικής τάξης σε αντίθεση με τη στρατηγική του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Εν τέλει, να εμπεδώνεται μέσα από την πάλη ότι αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχυθεί ο δρόμος της ανατροπής, το άνοιγμα του δρόμου για ριζικές ανατροπές στο επίπεδο της οικονομίας ή της κοινωνίας για τον σοσιαλισμό. Πιστεύουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, με βάση και την πείρα που έχουμε, μπορούμε να διευρύνουμε αποφασιστικά τους δεσμούς μας με πλατείες εργατικές λαϊκές δυνάμεις, να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στο εργατικό λαϊκό κίνημα, να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στον περίγυρο του κόμματος, γιατί έχουμε μπροστά μας μεγάλες μάχες στο επόμενο διάστημα. Ναι, κύριε Γιούνι, ξέρετε, είναι μια ερώτηση την οποία την κάνω σε πολλούς καλεσμένους εκ μέρους που κάνουν την τιμή να είναι εκ μέρους του ΚΚΕ στην εκπομπή μου. Είναι μια ερώτηση που έρχεται και επανέρχεται. Όταν βλέπει κανείς σταθερά μια παγωμένη εικόνα, παγιωμένη ή παγωμένη, το ίδιο κάνει, με το κόμμα σας να βρίσκεται σε ένα δημοσκοπικό χώρο περίπου στο 6% σημερινή δημοσκόπηση των νέων για τις GPO, για τα νέα δηλαδή, ακριβώς 6% σας δίνει, χωρίς θεαματικές μεταβολές, αναρωτιέται κανείς, μα αξίζει τον κόπο τόσους αγώνες, τόσες προσπάθειες, τόσες θυσίες, τόσος χρόνος, στα ίδια και στα ίδια να μένετε, μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι δεν λέτε καλά? Και βεβαίως αξίζει τον κόπο για το κόμμα τόσες θυσίες όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε όλη αυτή τη διαδρομή των 100 και πλέον χρόνων, σταθερά να υπερασπίζεται, να παλεύει, να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων της νεολαίας. Και η συμβολή του ΚΚΕ στους αγώνες του λαού μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ό,τι κατάκτηση έχει ο λαός μας, έχει από πίσω του και πάνω σφραγισμένη τη συμβολή του ΚΚΕ. Από αυτή την άποψη μελετάμε τις τάσεις, τα γκάλοπ, αλλά δεν είναι το κύριο κατά τη γνώμη μας για τη δράση μας. Εμείς αυτό που έχουμε ως στόχο μας είναι να συμβάλλουμε στην οργάνωση πάλι των εργαζομένων μέσα από την πάλη τους να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να ανοίξει ο δρόμος για τις ριζικές ανατροπές. Ναι. Ξέρετε, τελευταία και μάλιστα χτες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το κατράκιο της Νίκαιας, όπου μίλησε για την συνδιάσκεψη, επανήλθε ουσιαστικά, σας ασκεί ένα πολιτικό φλερτ. Ζητάει όχι μόνο από το ΚΚΕ, αλλά και από το ΚΚΕ και από το ΚΝΑΡ και τις άλλες προοδευτικές, όπως χαρακτηρίζει, δυνάμεις, τη συγκρότηση ενός μετόπου κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς σας βλέπω να είστε επιφυλακτίως αρνητικοί, μάλλον θα έλεγα, σε αυτές τις προσκλήσεις. Δεν αισθάνεστε ότι απομονώνεστε από όμορους πολιτικούς χώρους? Εμάς η επιδίωξή μας είναι να μην απομονωθούμε από τους εργαζόμενους και το λαό.
Αυτή είναι η βασική μας επιδίωξη και αυτό επιδιώκουμε και αυτό κάνουμε και αυτό αναγνωρίζεται πλατιά από το λαό. Ότι το ΚΚΕ δηλαδή είναι στο πλευρό του, υπερασπίζοντας συμφέροντά του, συμβάλλει στην πάλη του. Αυτά που είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι χιλιοπεχμένα. Το ΚΚΕ, υπηρέτης των κερδών των λίγων, των επικίνδυνων σχεδιασμών εντός και εκτός συνόρων, που και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία σήμερα υπηρετούν, δεν θα γίνει. Το ΚΚΕ είχε, έχει και θα έχει σταθερό μέτωπα ενάντια σε όλες τις αστικές κυβερνήσεις, θα είναι αντιπολίτευση σε όλα τα αστικά κόμματα που επιβάλλουν αντιλαϊκά μέτρα, που είναι ευθυγραμμισμένα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ. Άλλωστε, και η πρόσφατη πείρα και η προηγούμενη έχει αποδείξει περίτρανα πως μόνο το ΚΚΕ μπορεί να αντιπολιτευτεί με συνέπεια και δράση την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται, όποιο κόμμα και αν είναι στην κυβέρνηση. Ουσιαστικά δηλαδή δεν βλέπετε καμιά διαφορά μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη με την κυβέρνηση την προηγούμενη των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου. Κοιτάτε να δείτε, όλα τα κόμματα και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή και η προπροηγούμενη, όλες υλοποιούν την ίδια στρατηγική. Βεβαίως μπορεί να έχουν επιμέρους διαφορές, αλλά στις στρατηγικές επιδιώξεις είναι ίδιες. Με καμία ουσιαστική διαφορά. Δηλαδή, υποταγή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συμφέροντα της αστικής τάξης και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, στις επιδιώξεις για γεωστρατηγική αναβάθμιση με το ΝΑΤΟ, κυρίαρχο εταίρο για τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η γραμμή που υπηρετούν όλα τα άλλα κόμματα με τα ανάλογα. Με τις ανάλογες συνέπειες που αυτό έχει στα δικαιώματα και στη ζωή του ελληνικού λαού, όπως καταγράφεται όλα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Σήμερα λέγαμε και στην αρχή, μιλάτε σε μια εκδήλωση που γίνεται στο πεδίο του Άρεως. Είναι εκδήλωση Ελλήνων και μεταναστών εργατών, όπως λέτε. Ναι, ναι. Με τίτλο με το ΚΚΕ για τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών. Διαβάζω ότι θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με μουσικά σχήματα μεταναστών και αφιέρωμα με τραγούδια ξενιτιάς και μετανάστευσης, ενώ θα υπάρχει βιβλιοπωλείο, παιδότοπος και μπάρ στο χώρο, έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί να πάει κανείς με τον ηλεκτρικό, με τη γραμμή 1 και να κατέβει στην πλατεία Βικτόριας, δίπλα είναι, αλλά και να χρησιμοποιήσει τα λεωφορεία 035, 224, Α7, Β5, Κεντρόλο 15. Δεν κάνω τον έξυπνο, διαβάζω ριζοσπάστη και τα λέω αυτά όλα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση.